Ονομάζομαι Καλθόπουλος Βαγγέλης, είμαι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής μιας νέας δημοτικής παράταξης, η οποία αποτελεί για τη Δράμα ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα. Το εγχείρημα αυτό θα λάβει χώρα σήμερα στο 2 στις 6.30 ώρα στη Μικρή Αίθουσα. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκινάει από τους απλούς κόσμους, από κάτω από τη βάση και από τον απλό κόσμο, συγγνώμη, από κάτω από τη βάση και θα πάει προς τα πάνω. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε ορίσει επικεφαλής ακόμα. Ο επικεφαλής θα βγει από συλλογικές διαδικασίες μέσα από την παράταξη αυτή. Πιστεύουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα να κατεβεί μια καινούργια δημοτική παράταξη, γιατί οι υπάρχουσες είτε είναι κομματικοποιημένες, οπότε δεν μας εκφράζουν εμάς, τουλάχιστον τη νέα γενιά της Δράμας, είτε εκπροσωπούν κάτι που είναι πλέον παροχημένο. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη και λόγος να κατέβει μια καινούργια παράταξη, η οποία θα μπορέσει κυρίως να εκφράσει τον νέο κόσμο της Δράμας, για τον οποίο η αλλαγή στα δημοτικά πράγματα δεν είναι απλά μια πολυτέλεια ή έστω κάτι για να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, αλλά είναι πλέον μια βασική αναγκαιότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2. Είναι στην ουσία η πρώτη συνάντηση της Δημοτικής Παράταξης και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να κατεβούμε στις δημοτικές εκλογές. Θεωρούμε ότι υπάρχει χρόνος ακόμα. Αν λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και στις μεγάλες πόλεις τα ψηφοδέλτια και τα ονόματα ανακοινώνονται αυτές τις μέρες. Άρα δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο γιατί να μην έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το όνομα θα παραμείνει το ίδιο? Το όνομα δεν έχουμε όνομα. Δεν υπάρχει όνομα να παραμείνει το ίδιο. Οπότε το όνομα θα βγει για αυτό σήμερα από συλλογική διαδικασία. Γενικά αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι η διαφορά μας είναι ότι δεν είμαστε αρχικοκεντρική παράταξη. Δεν ξεκινάμε από τα πάνω, δηλαδή από κάποιον επικεφαλής, αλλά από κάτω θα φτιάξουμε όλες τις δομές που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε στα δημοτικά πράγματα σε πρώτη φάση και γιατί όχι να διοικήσουμε και το Δήμο κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο Βαγγέλης, σήμερα προχωρούμε σε ένα εγχείρημα το οποίο είναι μοναδικό ενδεχομένως όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά για τις περισσότερες περιοχές. Και η διαφορά του εγχειρήματος αυτού είναι ότι ξεκινάει δημόσια, δεν ξεκινάει πίσω από κλειστές πόρτες γραφείων. Δεν νομίζω να έχει δει τουλάχιστον ο Δραμηνός συγκρότηση παράταξης από το μηδέν. Δηλαδή απόφαση για το όνομα, απόφαση για τα ψηφοδέλτια, απόφαση για τον επικεφαλής έξω από κλειστά γραφεία. Μέχρι τώρα ερχόταν συνήθως κάποιος ο οποίος είχε τη φιλοδοξία να ηγηθεί μιας παράταξης και έλεγε ότι εγώ είμαι, ελάτε μαζί μου για να κάνουμε μια παράταξη. Αυτό εμείς το αλλάζουμε. Αλλάζουμε δηλαδή το μοντέλο που ξεκινάει από τον αρχηγό και κατεβαίνει προς τη βάση και πηγαίνουμε από τη βάση προς τον αρχηγό και αυτή είναι γενικώς η φιλοσοφία μας, δηλαδή μια ανοιχτή, συμμετοχική, δημοκρατική παράταξη η οποία ιδεολογικά έχει χώρο και είναι αυτός που όρισε και ο Βαγγέλης. Δεν πιστεύουμε ότι είναι πολύ υποτιμητικό για όλους τους δραμηνούς και πολύ περισσότερο για τους νέους να θεωρούνται απολύτικοι από τις υπάρχουσες παρατάξεις, διότι σήμερα οι υπάρχουσες παρατάξεις δυστυχώς έχουν ποντάρει σε αυτό το απολύτικο, έχουν ποντάρει ότι αυτό νομίζουν ότι είναι μόδα. Εμείς θα τους αποδείξουμε ότι και η νέα γενιά αλλά και όλοι οι δραμηνοί δεν είναι απολύτικοι, απλά έχουν βαρεθεί την πολιτική όπως γίνεται σήμερα με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την εκφράζουν.